την ευκαιρία να γευτούν λευκούς, ροζέ και ερυθρούς ίνους, παλαιωμένες ετικέτες, νέες οδιές καθώς και αμπελοϊνικά αποστάγματα είχαν όσοι επισκέφτηκαν την πλατεία Αριστοτέλους. Στο συγκεκριμένο χώρο, τα μέλη της Ένωσης Συνοπαραγωγών της Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησαν για δεύτερη συνεχή χρονιά την ετήσια εορταστική τους εκδήλωση με την επωνυμία Τα Βορεινά. Θέλουμε οι καταναλωτές, είτε γνωρίζουν τα κρασιά μας, να έρθουν να γνωρίσουν τον Ινοποιό. Είμαστε όλοι εδώ αυτοπροσώπως για να παρουσιάσουμε τα κρασιά, να πούμε τι βρίσκεται από πίσω από κάθε μπουκάλι κρασί. Ο τόπος, οι ποικιλίες, ο Ινοποιός, πώς θέλουμε να φτιάξουμε το κρασί. Να έρθουν οι καταναλωτές να γνωρίσουν καινούργια προϊόντα, γιατί υπάρχουν και νέοι Ινοποιοί, νέα προϊόντα, προσπάθειες που κάνει ο καθής. Στόχος της εκδήλωσης που τίνει να εξελιχθεί σε θεσμό είναι να επικοινωνήσουν οι Ινοπαραγωγοί με τους φίλους του κρασιού, επαγγελματίες και καταναλωτές, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Μακεδονία, αλλά και από την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Θράκη. Το κρασί είναι ένα προϊόν το οποίο έχει και διατροφική αξία, όπως γνωρίζετε, έχει πολλά ωφέλη στην υγεία, αλλά συγχρόνως είναι και ένα προϊόν τοπικό, πολιτισμικό, από χρόνια έχει ιστορία μέσα στην Ελλάδα, στους τόπους τους οποίους παράγεται, και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε, να πούμε όλα αυτά. Και το κρασί είναι ένα προϊόν που έχει και μια κοινωνική διάσταση, σε ένα τραπέζι με φίλους.